Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού για περίπου μία ώρα προχώρησαν οι οδηγοί ταξί του νομού Ιωαννίνων στα πλαίσια των κινητοποιήσεών τους για την αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των οδηγών που μεταφέρουν ακούσια επιβάτες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Η σύλληψη δύο οδηγών ταξί την περασμένη Τετάρτη ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους οδηγούς ταξί που εδώ και χρόνια ζητούν την νομοθετική προστασία τους για την ακούσια μεταφορά λαθρομεταναστών σε αντίθεση με την αυτόφορη διαδικασία που ισχύει σήμερα για όσους συλλαμβάνονται να μεταφέρουν λαθρομετανάστες ακόμη και αν δεν το γνωρίζουν. Μετά τον πολύωρο αποκλεισμό της οδού 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της πόλης την περασμένη Τετάρτη, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξινομού Ιωαννίνων, έχοντας στο πλευρό του εκπροσώπου σωματείων από την Άρτα, την Πρέβεζα, την Ιγουμενίτσα, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρες και τη Θήβα, προχώρησε στον αποκλεισμό των δύο κύριων οδικών αξώνων της πόλης σε μια προσπάθεια να ασκηθούν πιέσεις για τη διευθέτηση των ετοιμάτων τους. Ουρές αυτοκινήτων δημιουργήθηκαν και στους δύο οδικούς άξονες, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης από τους οδηγούς που ζητούσαν να ανοίξει ο δρόμος για να φτάσουν πιο γρήγορα στον προορισμό τους. Έχω τον πατέρα μου στην εντατική. Έκανε επέμβαση χθες 8 ώρες χειρουργείο. Και σήμερα είμαι στην Κουμινίτσα στην κόρη και μπαίνει τηλέφωνο η γυναίκα μου και μου λέει: έλα. Από πού να, αεροπλάνο να πάρω, τι να πάρω. Γιατί βγήκαν 5 αλληταράδες εδώ και μας κλείνουν τον δρόμο. Είναι κράτος αυτά, τι είναι, τους λέω Καραμαλής και Παπαδρέο, τους φταίει.